Σε πολλά σημεία της χώρας έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις, σε άλλα γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων και έχουν προγραμματίσει επόμενες δράσεις. Έτσι, προσπαθώντας να δώσουμε μια εικόνα, να σας πω ότι επιστολή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απέστειλαν οι ελαιοπαραγωγοί της Χαλκιδικής. Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις. Το λάδι φέτος δεν πήγε καλά και στην ποσότητα το κόστος και η αναπλήρωση του εισοδήματος είναι το αίτημά τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Μαγνησία, με την περιοχή του Βόλου, όπου και εκεί οι ελαιοπαραγωγοί αντιδρούν. Υπάρχει μια προγραμματισμένη την ερχόμενη Τετάρτη κινητοποίηση στον Πλαντίκαμπο στην Λάρισα. Είναι οι Θεσσαλοί αγρότες οι οποίοι διαμαρτύρονται, καθώς μετά τις πλημμύρες τις γνωστές στο Θεσσαλικό κάμπο, παρά τις υποσχέσεις, τα όσα υποσχέθηκε η κυβέρνηση δεν έχει ελοποιήσει στην πληρότητά τους και άρα έχουν προβλήματα. Λακωνία, Σπάρτη, Πύργος, αντιδράσεις. Χανιά κινητοποιήθηκαν στην περιφέρεια η ελαιοπαραγωγή και οι κτηνοτρόφοι ετοιμάζουν το αύριο Σάββατο 9 Δεκεμβρίου πανελλαδική σύσκεψη στην Λάρισα προκειμένου να προσανατολιστούν και αυτοί και να οργανωθούν σε κινητοποίηση. Επίσης υπάρχει και μια σύσκεψη, μαθαίνουμε, την ερχόμενη εβδομάδα στην Νίκαια με τους αγρότες και τη συμμετοχή από τη Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να δουν τις επόμενες κινήσεις. Κυρίαρχο ζήτημα είναι αυτή η αναπλήρωση του εισοδήματος μετά τις αυξήσεις των τελευταίων μηνών, αλλά και τα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες. Θα δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Για τα προβλήματα των αγροτών θα συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Διαμάντο Κρητικό, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αγροτών Αμιντέου στη Δυτική Μακεδονία. Καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Άλυτα τα προβλήματά μας για πολλά χρόνια ακόμη και δεν ξέρω για πόσα ακόμη, κύριε Καλυπίδη, και μάλιστα επιδεινώνονται κάθε χρόνο και περισσότερο. Όντως, την Κυριακή ο κύριος Σωμαδίδης έκανε μια περιγραφή το τι θα ακολουθήσει όσον αφορά κινητοποιήσεις. Αυτές αποφασίστηκαν σε προηγούμενες συναντήσεις της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, στην οποία συμμετέχει ο Αγροτικός Σύλλογος Αμιντέου. Αποφασίστηκαν οι διαδικασίες αυτές σε κάθε περιοχή χώρια για τον καθένα, δηλαδή στην περιοχή της Λάρισας, της Καρδίτσας, του Βόλου. Καταλαβαίνετε ότι είναι πληγέντες περιοχές, οπότε και τα προβλήματά τους είναι πολύ μεγαλύτερα. Επιπρόσθετα με όλα αυτά που μας απασχολούν, αλλά η κατάσταση εκεί είναι δραματική και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική παρέμβαση για να δίνει λύσεις. Στην προσμονή και του χειμώνα και του δύσκολου καιρού, γιατί ξέρετε, μεγαλώνει το πρόβλημα όσο έρχεται ο χειμώνας. Και όλα αυτά που απασχολούν όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως είπαμε, Χαλκιδική, ελιές, μπορεί το λάδι να κρυβαίνει και να είναι απλησίαστο και να είναι ένα προϊόν το οποίο ήταν αγαθό για την Ελλάδα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το γευτούμε ούτε κι εμείς, γιατί δεν είμαστε μόνο παραγωγοί, είμαστε καταναλωτές και αρχίζουμε και υποβαθμίζουμε πολύ το φαγητό μας και το φαγητό των παιδιών μας. Είναι μια πραγματικότητα, η ακρίβεια μας έχει εξοντώσει, χωρίς αυτές οι τιμές να φτάνουν στον παραγωγό. Έτσι, την Κυριακή, 12 η ώρα, στην Νίκαια, θα πραγματοποιήσουμε πανελλαδική σύσκεψη, όλοι οι σύλλογοι της περιοχής και όλοι οι αγρότες, για να αποφασιστεί το πώς θα κινηθούμε και αυτή τη φορά, ναι, που τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα με όλες αυτές τις αυξήσεις και με την ουσιαστικά για μας οι τιμές ήταν. Δεν ήταν, ήταν σταθερές. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι η τιμή του καλαμποκιού αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ότι είναι πολύ χαμηλή, η τιμή των σιτηρών, όλα είναι πραγματικά πολύ χαμηλές. Δεν έχουν κάποια ισοσχέληση, ισορροπία με το κόστος ουσιαστικά, ούτε με την αύξηση και την ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά. Άρα, δηλαδή, έχουμε εσάς τους αγρότες με ένα υψηλό κόστος παραγωγής. Η τιμή που παίρνετε στα προϊόντα που παράγετε είναι χαμηλή, αλλά εμείς όλοι και εσείς μαζί μας ως καταναλωτές τα πληρώνουμε πανάκριβα. Δηλαδή, αυτό τώρα, πού συμβαίνει αυτό το πράγμα, πού να το πούμε τώρα αυτό. Το έχουμε πει
επανειλημμένη, κύριε Καρυπίδη. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή ποιος το θέλει αυτό το πράγμα. Είναι ένας γόρδιος δεσμός που δεν ξέρω, πρέπει να κοπεί. Για να λυθεί δεν νομίζω, δεν υπάρχει λύση. Πρέπει να κοπεί τελικά και δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος, δηλαδή ποια θα είναι αυτή η σπάθα, ας πούμε, που θα κόψει. Τι λέει η κυβέρνηση, τι λέει η κυβέρνηση για όλα αυτά. Τι λέει, τι σας λέει. Η κυβέρνηση λέει ότι πραγματικά αν ακούσουμε το τι έχει δώσει στους αγρότες και πώς τους στηρίζει και όλα αυτά που κάνει, θα έπρεπε να νιώθουμε ευτυχισμένοι και να είμαστε και πλούσιοι και να μην έχουμε και καμία ανάγκη και όλα να είναι καλά. Ότι προσπαθούν για το καλύτερο, επί της ουσίας όμως ούτε μέτρα παίρνονται, ούτε παρεμβάσεις ουσιαστικές γίνονται. Σήμερα, από ό,τι με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι σε μια συζήτηση που είχαμε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ήταν στη Λάρισα και ουσιαστικά δεν δεσμεύτηκε, έτσι μου μετέφερα, δεν το άκουσα, δεν δεσμεύτηκε ουσιαστικά για την αποκατάσταση όλων αυτών που συμβαίνουν. Βγαίνουν και λένε κάποια πράγματα, έχουν υποσχεθεί κάποιους τρόπους πληρωμής και αποκατάστασης όλων αυτών, αλλά στην ουσία καταλαβαίνετε ότι άνθρωποι που έχουν 1.000 ευρώ είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Θα πρέπει να γίνουν. Είναι πολύ χρονοβόρες όλες οι διαδικασίες για τους εκεί ανθρώπους. Ναι. Τώρα για το πώς θα πληρώσουμε το πετρέλαιο, το τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το τι διαφορές έχει το Υπουργείο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρώνουμε εμείς και δεν έχουμε πάρει τα χρήματά μας και δεν ξέρουμε πώς θα μοιραστούν. Με την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, με όλα αυτά τα προβλήματα της ζημιογόνα που δεν εντάσσονται στον ΕΛΓΑ. Η καθημερινότητά μας είναι πολύ πάρα πολύ προβληματική. Και δεν υπάρχει, δεν έρχεται, δεν βλέπουμε και κάτι, ας πούμε, δεν βλέπουμε ένα διέξοδο, δεν βλέπουμε ένα φως. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Κυρία Κρητικού, εσείς είστε πρόεδρος σε ένα αγροτικό σύλλογο σε μια περιοχή που τα έχει όλα. Είναι ευλογημένη περιοχή. Δηλαδή, έχουμε σταφύλι, παράγουμε μοναδικό κρασί, έχουμε δέντροδες καλλιέργειες. Έχουμε τα πάντα εκεί στην περιοχή του Αμιντέου. Είναι μια πανέμορφη και μια περιοχή με δυναμική, έτσι. Ποια είναι η κατάσταση των αγροτών εκεί? Μπαίνουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα, αποχωρούν συνάδελφοί σας? Ποια είναι η κατάστασή σας, λίγο για να το καταλάβει όλη η Βόρεια Ελλάδα που μας παρακολουθεί? Η περιοχή της Δικής Μακεδονίας και η περιοχή του Αμιντέου όντως καλλιεργεί δυναμικές καλλιέργειες. Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος του κάμπου μας είναι καλυμμένο από δυναμικές καλλιέργειες. Είτε αμπέλια, είτε δέντρα, είτε αρωτρές. Δεν μπορώ να πω ότι είναι μικρά τα εισοδήματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι για όλο αυτό υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και ένα τεράστιο κόστος. Κατόπιν από πολυκινητοποίησης, θα περιμέναμε όλοι ότι οι άνθρωποι θα στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση και θα ασχοληθούν με τους αμπελώνες που είναι η δυναμική του Δήμου Αμιντέου και θα μπορέσουν να απασχοληθούν, να μείνουν, να ζήσουν τις οικογένειές τους. Παρά τα αυτά έχουμε αποδεκατισμό στον πληθυσμό της περιοχής. Οι δυσκολίες, ακόμη και οι δυσκολίες οι πρακτικές όσον αφορά την ένταξη σε ένα πρόγραμμα, την δημιουργία ενός φακέλου, τη χρονοφόρα διαδικασία για να μπορέσει κάποιος να ζήσει, να πει και να πει θα γίνω ένας αγρότης σύγχρονος για να μπορέσω να ζήσω όπως μου αξίζει, με αξιοπρέπεια εγώ και η οικογένειά μου, δεν υπάρχει. Υπάρχουν οι νέοι αγρότες που στην αυλή τους είχαν ένα ξεκίνημα, υπήρχε μια μαγιά και μπορούν τα παιδιά αυτά να συνεχίσουν. Είναι δυσαρεστημένα όμως, κύριε Καρυπίδη, για τα παιδιά αυτά. Δεν είναι ευχαριστημένα από τα αποτελέσματά. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε εικόνες, κάποιοι όπως οι συνάδελφοί σας εκεί στην Μπέλα, δείξαμε και πέρυσι και σε άλλες περιοχές, που πήραν τα λισοπρίωνα και έκοβαν τα δέντρα με τη σοδιά επάνω. Δηλαδή, κόβανε κερασιές, κόβανε μηλιές, κόβανε με τη σοδιά επάνω. Από αγανάκτηση δηλαδή. Όσο και να φαίνεται γραφικό, ξέρετε, όταν πλέον δεν έχεις άλλες λύσεις, προβαίνεις σε ακραία πράγματα, σε ακραίες πράξεις. Ένα δέντρο μεγαλώνει ως παιδί, έτσι μάθαμε, και ένα αμπέλι, ένα κλίμα, το ίδιο. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις στο σημείο να αποφασίσεις να το κόψεις και να κάνεις τι μετά στη ζωή σου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο αγροτικός πληθυσμός της Ελλάδος έχει ένα μέσο όρο ηλικίας πάνω από 50 χρόνων, έτσι. Δηλαδή είναι δύσκολο και να παρατήσεις πλέον αυτό το επάγγελμα. Όσο δύσκολο και να ξέρετε ένα πράγμα, εμείς οι αγρότες λέμε στα παιδιά μας ότι καλά είναι να μην ασχοληθούμε με το επάγγελμά μας. Δηλαδή εσείς μπαίνετε μέσα κάθε χρόνο? Δεν βγαίνει ένα μεροκάματο? Διότι οι συνάδελφοί σας που κόβαν τα δέντρα λέει τι να τα κάνω, αφού μπαίνω μέσα. Μπαίνω συνέχεια μέσα, είμαι χρεωμένος στις τράπεζες, στον γεωπόνο, παντού. Το αγροτικό επάγγελμα, για όποιον δεν το ξέρει, δεν έχει ξεκαθάρισμα λογαριασμού.
Ουσιαστικά αυτή είναι η απάντησή μου. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχω ένα έσοδο, ένα εισόδημα. Δεν μπορεί να ζούμε από τον αέρα. Ζούμε γιατί μπορούμε, υπάρχουν κάποια χρήματα, έτσι. Επιβιώνουμε, σπουδάζουμε τα παιδιά μας, συντηρούμε τις οικογένειές μας γιατί έχουμε ένα εισόδημα. Αυτό όμως δεν λέει ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα, ξέρετε, πήρα 20 χιλιάρικα το χρόνο, ξόδεψα τόσα για να συντηρηθώ. Εμάς υπάρχει το θέμα της επένδυσης, υπάρχει το θέμα του κόστους, υπάρχει το θέμα της αβαρίας, υπάρχει το θέμα ότι χρειάζομαι νερό. Όλα πρέπει να τα κάνω μόνος μου. Οπότε όλα αυτά με βάζουν σε έναν κύκλο εργασιών που συνεχώς παίρνω, δίνω και έμαθα να ζω με αυτόν τον τρόπο. Άρα ουσιαστικά είστε πάντα σε μία λίστα που πάντα θα χρωστάτε, θα οφείλετε, ας πούμε, για να... Δεν ξεμπλέκετε δηλαδή. Δεν ξεμπλέκετε. Για να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, έσοδα, έξοδα τόσο και κοιμάμαι ήσυχος, δεν υπάρχει για τον αγρότη. Όσο καλά και να είναι οικονομικά, όσο μεγάλη και να είναι η επένδυσή του και η επιχείρησή του, και ύστερα μην ξεχνάμε ότι ένας αγρότης, αν και μπορεί να θεωρηθεί είτε επιχειρηματίας, θα κάνει όλα μόνος του. Είναι επιχειρηματίας, είναι εργαζόμενος, είναι καταναλωτής. Είναι ένας κύκλος εργασίας που την κάνει όλη μόνος του. Δεν αμείβεται αυτό το πράγμα, δεν πληρώνεται. Άρα... Υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες. Άρα δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση που είναι αστάθμητος παράγοντας, είναι και οι πολιτικές που ασκούνται και δεν είναι σταθερές και δεν έχετε ένα σταθερό περιβάλλον. Πάω στον Κώστα τον Μαυρίδη και στον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο να πάρω και το σχόλιο τους και να θέσουν και τα ερωτήματά τους. Κώστα. Ναι, εγώ θέλω να επικαλεστώ την εμπειρία της κυρίας Κρητικού και να ρωτήσω, την Κυριακή έχετε την Πανελλαδική στη Νίκαια τη σύσκεψη. Ποια είναι η εισήγηση και ενδεχομένως ποια είναι η εκτίμηση? Θα ξαναδούμε τρακτέρ στους δρόμους? Το οποίο αυτό που θέλω να μεταφέρω από τις προηγούμενες συσκέψεις της Γραμματείας είναι η εξής. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή τα γεγονότα της πλημμύρας, της πυρκαγιάς, της φωτιάς, όλα αυτά τα γεγονότα έχουν συγκλονίσει τον αγροτικό κόσμο συθέμελα. Υπάρχει καταρχήν αυτό το οποίο είναι το βασικότερο πρόβλημα. Τώρα, από περιοχή σε περιοχή, όπως είπατε, στον Πλατίκαμπο υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όσον αφορά τους καρπούς με κέλυφος, στην Χαλκιδική, οι ελιές. Το κάθε μέρος έχει το δικό του ζήτημα που προβάλλει περισσότερο. Την ακαρπία λόγω κλιματικής αλλαγής σε πάρα πολλά δέντρα, σε πάρα πολλές παραγωγές. Η Δυτική Μακεδονία έχει και αυτά δικά της προβλήματα. Είχαμε έντονες βροχοπτώσεις σε κατάλληλο χρόνο με περινόσπορο στα αμπέλια μας. Είχαμε έντονες βροχοπτώσεις στα ροδάκινά μας, τα οποία χάσαμε παραγωγή ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν καταστροφικό για πάρα πολλούς αγρότες στη Δυτική Μακεδονία και μάλιστα δεν είμαστε ενταγμένοι σε αυτό το κομμάτι αποζημίωσης λόγω βροχοπτώσεων. Έχουμε θέματα, έχουμε πληρωθεί πρόσφατα από τον πακετό του 21. Τώρα αποπληρωθήκαμε, το 23 αποπληρωθήκαμε από τον ΕΛΓΑ. Είμαστε απλήρωτοι ακόμη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τα προβλήματα όλα αυτά που υπάρχουν για το πώς θα μοιραστούν τα χρήματα και με όλα αυτά που γίνονται στο Υπουργείο, είμαστε απλήρωτοι σε πάρα πολλά ζητήματα ακόμη. Οπότε η Δυτική Μακεδονία έχει δικά της θέματα. Υπάρχουν προαρτικά στην περιοχή μας, τα οποία δεν έχουν πληρωθεί. Υπάρχει ένα ζήτημα με το πλαφόν των 70.000 στις αποζημιώσεις, το οποίο και αυτό δεν έχει ξεπεραστεί. Η Δυτική Μακεδονία, ο Δήμος Αμυταίου, έχει πάρα πολλά ζητήματα για να αγωνιστεί, να διεκδικήσει, γιατί τελικά ο μόνος τρόπος είναι αυτός. Δεν μπορεί να λυθούν. Δεν μας προσέχει κανείς, δεν υπάρχουμε για κανέναν. Εάν δεν αγωνιστούμε μόνοι μας, εάν δεν προσπαθήσουμε μόνοι μας. Αυτή είναι η ατζέντα η δική μας, του Αγροτικού Συλλόγου Αμυταίου, να εκθέσει τα προβλήματα. Η τιμή του καλαμποκύρου στην περιοχή, από τις αλλοτρέες, κτηνοτροφία, δυσκολίες απεριόριστες και για τους κτηνοτρόφους μας. Είναι ζητήματα που θα κατατεθούν από την πλευρά του Αγροτικού Συλλόγου του Αμυταίου, αλλά και όλα αυτά που αφορούν γενικότερα τη Δυτική Μακεδονία. Βαγγέλης Χριστόδουλος και να κλείσουμε. Έλα, Βαγγέλη. Ναι, να ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Βλέπουν οι πολίτες τις τιμές των προϊόντων και σκέφτονται ότι υπάρχει αναλογία των αυξήσεων με τις τιμές που εισπράτετε εσείς οι αγρότες. Εσείς είστε και καταναλωτής αλλά και παραγωγός. Υπάρχει αναλογία, είναι ανάλογη η αύξηση των τιμών που πουλάτε εσείς με την ανάλογη αύξηση στο τελικό προϊόν και στα αγροτικά και στα μεταποιημένα προϊόντα? Ή κάπου στην διαδρομή χάνεται η μπάλα? Παράδειγμα, τα μήλα, ας πούμε. Τα μήλα. Στη Λαϊκή, δεν λέω τώρα στα σούπερ μάρκετ που ξέρουμε τι γίνεται στα μανάβικα,
στη λαϊκή αγορά. Έχουν αύξηση σε σχέση με πέρυσι, την ίδια εποχή, από 50% επάνω η τιμή. Μανταρίνια, πορτοκάλια, όλα. Κουνουπίδια, έτσι δεν είναι, λάχανα, μπρόκολα, όλα είναι πάνω. Εσείς έχετε τον άλογο ποσοστό αύξησης στην τιμή. Λοιπόν, θα σας πω κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην περιοχή, για να μην θεωρηθεί ότι λέμε αυτό που είναι, αφορά μόνο εμάς. Λοιπόν, υπάρχουν πορτοκαλαιόνες, κτήματα με μανταρινιές, οι οποίοι είναι αμάζευτοι. Επικοινωνούν άνθρωποι μαζί μας και μας λένε «Ελάτε να τα μαζέψετε». Ελάτε να τα μαζέψετε. Καταλαβαίνετε πόσο αγοράζονται από ένα κτήμα με πορτοκάλια τα πορτοκάλια. Ελάτε να τα μαζέψετε. Γιατί αδυνατούμε, έχουμε το πρόβλημα και των εργατικών χεριών. Και εντάξει, δώστε μας ό,τι θέλετε. Ή αν έχετε κάποιον έμπορο εκεί πάνω. Και εμείς τα πορτοκάλια τα αγοράζουμε στο δεκαπλάσιο και στο δεκαπενταπλάσιο της τιμής τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα χρήματα που φτάνουν στον αγρότη και στον παραγωγό είναι υποδεκαπλασιασμένα. Τώρα, γιατί γίνονται όλα αυτά και πώς γίνονται, έχουμε κάνει και άλλες προσπάθειες. Έχουμε απευθυνθεί και στο Ινστιτούτο των Καταναλωτών. Έχουμε κάνει άπειρες προσπάθειες. Δεν ξέρω τι φταίει, γι' αυτό σας είπα. Πρέπει να κοπεί, δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα. Και δεν θα σταματήσει ποτέ. Γιατί πλέον και εμείς δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε ως καταναλωτές. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μέλημά μας αυτή τη στιγμή. Γιατί επειδή έχουμε ροδάκινα, δεν έπρεπε ότι δεν πρέπει να αγοράσουμε γάλα, δεν έπρεπε ότι δεν πρέπει να αγοράσουμε τυρί, ή και άλλα φρούτα και άλλα προϊόντα. Προφανώς. Φυσικά να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι δεν είναι αυτά το τόσο μεγάλο κόστος. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα, τα οποία κοστίζουν τόσο ακριβά, που πλέον είναι απλησίαστα. Αναλωνόμαστε και πραγματικά αποσπούμε την προσοχή μας αν το πορτοκάλι έχει 1 ευρώ, και αν φεύγει 10 λεπτά από τον παραγωγό, αλλά εγώ που είμαι παραγωγός, μου φαίνεται μικρή η αξία του. Και ότι όλοι μπορούμε να πληρώσουμε κάτι που παράγει η γη και με τόσο δυσκολία φτάνει στο τραπέζι μας. Η ακρίβεια νομίζω ότι είναι πολύ βαθύτερη και μας αγγίζει από πολλές άλλες περιπτώσεις. Βλέπετε ΔΕΗ, βλέπετε καύσιμα, βλέπετε ενέργεια, για να μπορέσουμε κι εμείς να ζήσουμε, να επιβιώσουμε και να μπορούμε να συντηρούμαστε και να τρώμε και να απολαμβάνουμε ό,τι υπάρχει σε αυτή τη χώρα.